Καλημέρα σας. Σε μία ακόμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο όπως πάντα, στις 7 Φεβρουαρίου του 2017, την περασμένη Τρίτη, υπήρχαν δύο συνεδριάσεις. Η μία στις 8 η ώρα που αφορούσε την έγκριση ισολογισμού και απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του 2015, το οποίο, για να γνωρίζω και οι πολίτες να καταλαβαίνουν, είναι συνέχεια του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος που ψηφίζονται. Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, που ήταν αποκλειστικό θέμα γιατί έτσι ορίζει και ο Καλλικράτης, η παράταξή μας ψήφισε παρόν σε αυτό το θέμα, γιατί παρόλο που ακούσαμε αναλυτικά τον ορκωτό λογιστή, τον κύριο Μακρύ, και μας ανέλησε όλη αυτή την τεράστια εισήγηση που είχε έρθει, θα τονίσουμε 2-3 θέματα που τονίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο δεν το ψηφίσαμε. Στον απολογισμό, που είναι η χρονιά που έκλεισε το 2015, φαίνεται ξεκάθαρα το αποτέλεσμα του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού της Δημοτικής Αρχής, το οποίο όσον αφορά τα έργα είναι μηδέν. Υπήρχαν μηδενικά έργα το 2015, κάτι το οποίο το βιώνει και στην καθημερινότητά του ο συμπολίτης μας. Υπήρχε λάθος διαχείριση όσον αφορά το θέμα αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο ποσό, καθώς και υπήρχαν και 800.000 ευρώ, ένα αποθεματικό το οποίο έχει δημιουργηθεί, και αυτό ήταν το μείζον που τονίσαμε σαν παράταξη, διότι ο Δήμος Τρίπολης είναι σε μια διαδικασία δικαστηρίων για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ευελπιστούμε, και αυτό δηλώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα έχουμε τύχη στα δικαστήρια, διότι υπάρχει ένα κενό στις αρμοδιότητες, για τα πρόστιμα τα οποία έχει επιβάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον Δήμο της Τρίπολης. Σε διαφορετική περίπτωση, θέλω να τονίσω, όπως πολλές φορές έχω τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι τα πρόστιμα θα τα πληρώσουν αυτοί που προκάλεσαν με την ψήφο τους και την επιλογή τους τη συνέχιση του πλατώματος, μιλάω για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές επί Καποδιστριακού Δήμου, και τη δημιουργία βέβαια των νέων χαδά της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Βλάση. Σε αυτό το θέμα, επειδή αναφέρθηκε και μια άλλη παράταξη του κυρίου Τζούμι όσον αφορά το μισθωτήριο και το τριπλάσιο ποσό της ποινής που θα έπρεπε να πληρώνει ο Δήμος, αφού δεν κατάφερε σε 1,5 χρόνο να βρει μια άλλη λύση και συνεχίζει να απορρίπτει τα απορρίμματα στον Άγιο Βλάση παρανόμως, θέλω να τονίσω το εξής. Καταρχάς, σε αυτή την απόφαση, την 152, που αφορά την ψήφιση για το μέρος του Αγίου Βλάση, η παράταξη αυτή ψήφισε να πάρει στον Αγίου Βλάση. Πρώτον. Δεύτερον, όταν θες να αναφερθείς σε ένα θέμα το οποίο έχει από κάτω διάφορα έγγραφα που ακολουθούν μια απόφαση, υπήρχε ένα ιδιωτικό συμβολητικό, το οποίο το είχε πάρει η παράταξη μας από τότε, που έλεγε ξεκάθαρα, και μου έκανε εντύπωση πώς τους έκανε εντύπωση τώρα, ότι θα πληρώνει ο Δήμος 5.400 σε περίπτωση που καθυστερήσει να ρίχνει τα απορρίμματα. Μου έκανε εντύπωση γιατί μέσα το συμφωνητικό, μπορεί να μην το έλεγε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν είχε υποχρεώσει, αλλά υπήρχε όμως σε επισυναπτώμενο έγγραφο, που το οποίο μπορούσε να το ζητήσει κάποιος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όταν ενδιαφέρεται κάτι το οποίο κάναμε εμείς, το οποίο μιλάει ξεκάθαρα ότι πέρα τον ένα χρόνο μίσθωσης για τον Άγιο Βλάση, θα υπήρχε μια παράταση 6 μηνών και πέρα το εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να πληρώνει στον εκμισθωτή ο Δήμος για κάθε μήνα καθυστέρησης ποσό ίσο με το τριπλάσιο του διαμορφωθέντος. Άρα ήταν γνωστό όταν ψηφίζαμε ότι θα υπήρχε αυτή η μίσθωση και αυτή η ποινή στο Δήμο Τρίπολης. Γιατί και συμφωνώ απόλυτα με την παράταξη αυτή ότι ο καθένας θα πρέπει να πληρώσει τα του λάθους του και τα του οίκου του, όπως και αυτοί κάνανε με την παράταση από το 2008 με τις ευρωπαϊκούς νόμους τη συνέχιση του πλατώματος. Για τις χρήσεις γης, επίσης είπαμε ότι ο Δήμος έχει εισπράξει χρήματα τα οποία δεν έχουν παράσχει τις απαραίτητες υποδομές στον κόσμο, στον οποίο και ζητήσαμε να πληρώσουμε και έσφεραν και σε γη, και σε πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλες αδικίες. Είδαμε οικόπεδα γωνιακά να πηγαίνουν στη μέση, ιδιαίτερα στην περιοχή Φιλικών που έγινε η τελευταία επέκταση, έχει γίνει ένα μπάχαλο. Προτείναμε να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες των υποδομών, να μην υπάρχουν προσαυξήσεις, γιατί πολλές φορές οι πολίτες δεν ευθύνονται
για τις προσαυξήσεις αυτές και θα πρέπει να γίνει ένα έγγραφο προτείναμε στη Δημοτική Αρχή στο Υπουργείο. Και βεβαίως έγινε και μία ερώτηση πάνω στο θέμα αυτό, το τακτικό, για τον ισολογισμό, ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν πληρώσει οι χι δημότες και έχουν πάει σε άλλη επέκταση. Ο νόμος είναι σαφής ότι όταν πληρώνεις για μια επέκταση σχεδίου όπου η γη η δική σου παίρνει μια ιδιαίτερη αξία από χωράφι, γίνεται οικόπεδο. Για να γίνουν όμως και υποδομές, εισφέρουν και σε γη και σε χρήμα, δεν μπορείς να παίρνεις τα χρήματα αυτής της περιοχής και να τα πηγαίνεις σε μια άλλη περιοχή που υπάρχει κενό από το παρελθόν. Αυτό πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Και πάμε στο επόμενο συμβούλιο που έγινε στις 8.30 ώρα το βράδυ, όπου ήταν ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και 26 τακτικά. Εκεί όμως πάλι στη διαδικασία των ερωτήσεων και τοποθετήσεων, εμείς θέσαμε ένα θέμα για τους δασικούς χάρτες, το οποίο έχει προκύψει τώρα τελευταία και επειδή είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα, διότι τα λάθη σε μερικές περιπτώσεις είναι κραυγαλαία, αν μπορεί ο Δήμος να κάνει ένα κάλεσμα και να αξιοποιήσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που έχουμε πάρα πολλούς μηχανικούς ικανούς, να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, διότι κάποιοι δεν έχουν να πληρώσουν. Και ίσως να γίνει ένα ερώτημα, γιατί αυτή την πληροφόρηση έχουμε, μπορέσει ο Δήμος, αναδήμος, να καταθέσει μια ενιαία ένσταση και να αναλάβει και πιθανόν και το πρόστιμο. Το θέμα βέβαια αυτό, όπως ξέρετε, δεσμεύτηκαν όλες οι παρατάξεις να το συζητήσουμε αναλυτικά σε τακτικό θέμα. Όσον αφορά τον Άγιο Βλάση και τα σκουπίδια, υπήρχε ένα δικαστήριο την Τετάρτη που μας πέρασε, ο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου ουσιαστικά διώκεται για ποινικές ευθύνες η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την μη αποκατάστασή του. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, να γνωρίζουν οι συμπολίτες, όταν ένας πρώην χαβά υπάρχει και δεν έχει αποκατασταθεί, τα προβλήματα που δημιουργεί στον υδροφόρο ορίζοντα και στη δημόσια υγεία είναι πολλαπλά από έναν ενεργό χαβά. Κούνουμε στην Κάρτσοβα. Ένα θέμα το οποίο ρωτήσαμε τον κύριο Βρέντα, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για ποιο λόγο ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια παράδοσης έφυγαν από την Κάρτσοβα και πάνε και αυτά στο κέντρο στην πλατεία Άρεως, γιατί πρέπει και πιστεύουμε σαν παράταξη να υπάρχει αποκέντρωση. Δεσμεύτηκε ο κύριος Βρέντας ότι θα επιστρέψουν κανονικά του χρόνου στην Κάρτσοβα, είναι προσωρινά για μια χρονιά λόγω κάποιων έργων που γίνονται στην πλατεία της Κάρτσοβας. Και κλείσαμε τις τοποθετήσεις μας και ερωτήσεις για την ΔΕΙΑΤ, μια και επισκέφτηκα την περασμένη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου το βιολογικό καθαρισμό και είχα μια συνομιλία με τον διευθυντή του βιολογικού καθαρισμού, τον κύριο Κοτσόνη, ο οποίος είχε ένα δικαστήριο και κατηγορείται ο άνθρωπος για την μη ύπαρξη περιβαλλοντικής άδειας, όπου ναι, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει, γιατί απάντηση δεν πήραμε από το Δήμαρχο. Έκανα αυτοψία, είναι από λειτουργεί ο βιολογικός και βεβαίως αυτό το προκάλεσε ο Δήμαρχος της Τρίπολης, ο κ. Παυλής, στο δικαστήριο, όταν πήγε τα σκουπίδια, αφού δεν είχε έτοιμες λύσεις για τα σκουπίδια, όπως έλεγε προεκλογικά, τότε στο βιολογικό. Ο εισαγγελέας, αφορμής δοθήσεις για αυτό το θέμα, είδε ότι η λιματολάσπη πλέον φεύγει από εκεί, χωρίς όμως να υπάρχει διαδικασία τοποθέτησής της κάπου αλλού. Γιατί απλά δεν υπάρχει άδεια. Η λιματολάσπη, θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, μετά την υπάυση του χαβά στο πλάτωμα και τη δημιουργία της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Βλάση κατά συνέχεια, δεν έχει μετακινηθεί 2,5 χρόνια το βιολογικό καθαρισμό. Και έχουν κάνει έγγραφα οι πρόεδροι του Αγίου Βασιλείου και του Πελάγους ότι έχουν καταστραφεί περιβαλλοντικά, γιατί εκεί καλλιεργούν, και ότι βρωμάει το νερό αλλά και η ατμόσφαιρα. Γι' αυτό το λόγο, αλλά και για όλα τα προηγούμενα, μια και δεν υπάρχει προγραμματισμός, μια και η ΔΕΑΤ αρχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, μια και το νέο τιμολόγιο με ένσταση της παράταξης είναι στον αέρα και απεφάνθηκε το άρθρο 152 που ομόφωνα απέριψε την ένσταση του Δήμου και εδώ υπάρχει ένα θέμα που πληρώνουν πολλούς δικηγόρους για την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής για να έρθουν κατόπιν εορτής ουσιαστικά να καταθέσουν μια γνωμάτευση την οποία την πληρώνουν πολύ ακριβά και σε συγκεκριμένους δικηγόρους. Θα πρέπει για αυτό το θέμα, ζητήσαμε και εμείς, μια και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πτώχευσης της ΔΕΙΑΤ το 2019, ζητήσαμε για άλλη μια φορά την παρέτηση του κ. Καρόνη, που βεβαίως
για να επιμένει ο Δήμαρχος να το στηρίξει, δεν ξέρουμε τι σχέσεις και τι συμφωνίες έχει κάνει προεκλογικά. Όμως θα έπρεπε και πρέπει, μια και υπάρχουν τόσοι επιστήμονες που κάνονται σπίτι τους, με πάρα πολλά εργαλεία, πτυχία και μεταπτυχιακά και κάποιοι και διδακτορικά, κάποιος που δεν πετυχαίνει το σκοπό και πληρώνεται γι' αυτό, θα πρέπει να αλλάζει για να πηγαίνουμε μπροστά. Σε καμία περίπτωση δεν πήραμε και εδώ απάντηση ξεκάθαρη από τη Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά τακτικά θέματα, ήταν τυπικού χαρακτήρα και έτσι ολοκληρώθηκε και η τακτική συνεδρίαση, η δεύτερη στις 7 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.